ομίλου της ΑΕΚ. Θα δούμε τη βαθμολογία των άλλων ομίλων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το στάδιο Νεραίο Ρόκο της Τεργέστης. Το ραντεβού της ΑΕΚ με την δικιά της ιστορία είναι εδώ. Για πρώτη φορά η ελληνική ομάδα παίζει με ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης και βέβαια η ΑΕΚ που πριν από 14 βράδια, 15 βράδια είχε απειλήσει την Μίλαν με ήττα στο στάδιο Νικοσούμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, τώρα έχει μπροστά της μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ας δούμε όμως πρώτα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Αυτή είναι η Μίλαν, αποδεκατισμένη. Είναι μόνο με έναν ξένο σύνδεσή της, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια από το 1979. Σεμπαστιάνο Ρώση, το νούμερο 1. Μάουρο Τασότη, το 2. Πάολο Μαλντίνι, παίζει με μάσκα, έχει χτυπήσει τη μύτη του στο μάτι σας, αυτό βέβαια μετά από εντολή του καπέλου. 8. Ο Μαρσέλ Τεσαγί. 9. Ο Μάρκο Σιμόνε. 10. Ο Ρομπέρτο Ντονατόνι και 11. Ο Ντανιέλε Μασάρο. Βλέπετε την πλευρά των οπαδών της ΑΕΚ. 2.000 άνθρωποι έχουν έρθει εδώ με κάθε μέσο στην Τεργέστη για να ενισχύσουν την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Και αυτή είναι η σύνθεση των πρωταθλητών Ελλάδας. 1. Ατματζίδης. 2. Κοπιτσής. 3. Παίζει ο Καραγιάννης τελικά στην αρχική εντεκάδα. 4. Μανολάς. 5. Ο Ρέφης Ξαμπανάτζοβιτς. 6. Ο Βλάχος. 7. Ο Σαραβάκος. 8. Ο Σαβεύς και 9. Ο Κωστής. 10. Ο Τσάρτας. Και 11. Ο Κασάτης. Το στάδιο Νεραίο Ρόκο, ένα κουκλί πραγματικό, ένα οικοδόμημα το οποίο έγινε μόλις πριν από 3 χρόνια, αλλά δεν φιλοξενεί πλέον αγώνες μεγάλου επίπεδου, αφού η Τριεστίνα, η περίφημη Τριεστίνα της δεκαετίας του 50, η ομάδα που πρώτη έπαιξε κατενάτσιο σε ολόκληρο τον κόσμο από το περασμένο καλοκαίρι, πτώχευσε, παίζει σε ερασιτεχνική κατηγορία. Αυτό το πανέμορφο λοιπόν γήπεδο. Λίγο πριν βγουν οι παίκτες τους από τα αποδυτήρια, τους είπε να μην ξεχνούν όσα τους συμβούλευσε σήμερα το πρωί, αλλά και χθες το πρωί, βλέποντας σε βίντεο τα παιχνίδια της Μίλαν με την Σάλτσμπουργκ αλλά και με την Σαμπτόρια. Και αυτό που τους είπε ήταν να μην δώσουν χώρο στους αντίπαλους παίκτες, διότι αν η Μίλαν κάνει το παιχνίδι της όπως θέλει, τότε η ΑΕΚ θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Θα πρέπει να παίξουν πειθαρχημένα, σοβαρά, να μην έχουν το μυαλό τους καθόλου στις εσωτερικές διοργανώσεις και στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Αυτό είναι μια τελείως ξεχωριστή διοργάνωση και να προσπαθήσουν να δει. Δηλαδή έχει έρθει ήδη σε κόντρα με την διοίκηση της Μίλαν. Αυτό υποστηρίζουν οι Ιταλοί συνάδελφοι. Παραλαμβάνω, ο ίδιος λέει επίσημα σήμερα ότι είναι τραυματίας. Και με αυτή την λογική βέβαια, πέσα στον Καραγιάννη δίπλα του Κωστή. Γυρίζω λοιπόν και πάλι το μικρόφωνο γύρω γρήγορα στο Γιάννη Δάρα για να μας πει για περισσότερα για αυτό το θέμα Γκούλιτ που σίγουρα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο Γκούλιτ δήλωσε ότι μετά το παιχνίδι με την Γιουβέντους ένιωσε μια σύσπαση στον αμή του δεξιού του και οι γιατροί του συνέστησαν να μην παίξει και ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα. Όμως δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι χθες το πρωί συναντήθηκε με τον Αντριάνο Γκαλιάνη, τον αντιπρόεδρο της Μίλαν, και συζήτησαν το ενδεχόμενο αληθή συνεργασία τους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Μιλανέζοι ενδιαφέρονται πολύ για τον επιθετικό του Άγιαξ Κλούιμπερτ και όπως μας είπαν συνάδελφοι, Ιταλοί συνάδελφοι, δεν αποκλείεται να υπάρξει και μια αμοιβαία αλλαγή. Και βέβαια όλα αυτά, Γιάννη, πρέπει να τα υπολογίσουμε μαζί με την χθεσινή δήλωση, ουσιαστικά επιβεβαίωση κάποιων πραγμάτων που είχε πει και στο παρελθόν, ακόμα και σε Έλληνες συναδέλφους, ο Βαν Μπάστεν. Εμείς τουλάχιστον τη μάχη της εξέδρας. Οι 2.000 οπαδοί της είναι κάτι παραπάνω από εκδηλωτικοί. Έχουν κερδίσει σαφώς τη μάχη από τους 30.000 Μιλανέζους. Άλλωστε, η Τεργέστη είναι ίσως η δεύτερη πιο Μιλανέζικη πόλη μετά το ίδιο το Μιλάνο, αφού έχει συνδέσει άμεσα την ιστορία της ο άνθρωπος που έδωσε το όνομά του από το γήπεδο, Νεραίο Ρόκο, με το ποια είναι σήμερα η Μίλαν που ξέρουμε. Ο Νεραίο Ρόκο, η ευκαιρία είναι τώρα που να αρχίσει το παιχνίδι, να τα πούμε αυτά. Είναι ο άνθρωπος που τη δεκαετία του 50 πρωτοεφάρμοσε το κατενάτσιο στην Τριεστίνα. Και στη συνέχεια βέβαια με το Σακού Ταμπαρέζ, τις άκρες θα είναι τα Σκότη και Μαλντίνι, Δεσταγή και Αλμπερτίνι έχουν και ένα σταλτικό, αλλά αναγκαστικά τώρα θα πρέπει να φτιάχνουν και λίγο παιχνίδι αφού λείπει ο Σαββίσαρης. Πανούτσι δεξιά, τον Αντώνη αριστερά στα χάφ, τον Αντώνη είναι χαφ. Ο Πανούτσι όμως θα δοκιμάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τον ρόλο. Και στην επίθεση το δίδυμο του Σιμόνε, σκόρερ των δύο γκολ στο άχρηστο τελικά 3-0 της Μίλαν επί Σάλτσμπουργκ και ο Μασάρο. Αυτή είναι η ΑΕΚ, η 11 της ΑΕΚ. Ατματζίδης Κοπιτσής, το 3 ο Καραγιάννης, θα είναι ένας από τους δύο στόπερ, Μανολάς, Σαμπανάτζοβιτς, το 6 ο Βλάχος, ήταν ο άλλος στόπερ, 7 ο Σαραβάκος, 8 ο Σαβεύσκι, 9 ο Χρήστος Κωστής, 10 ο Βασίλης Τσάρτας και 11 ο Μιχάλης Κασάτης.
και εδώ βλέπετε πώς θα παίξει η ΑΕΚ. Ο Βλάχος και ο Καραγιάννης θα έχουν σίγουρα το Σιμώνε και το Μασάρο μπροστά. Αρέζει από μερικά χρόνια νωρίτερα, το 75-76, νίκη στη Μίλαν. Όταν η 20η δεκαετία του 60, που ο ίδιος την έκανε μεγάλη, κατά ψέματα, Μίλαν ήταν ήδη μεγάλη από τη δεκαετία του 50, με το περίφημο σουηδικό τρίο, τον Γκρέν Ολί, τον Γκρέν, τον Όρδαν και τον Λίτουμ. Αλλά επί ημερών Ρόκο, σε εξαιτία που της δίνεται, να κάνει το άλμα προς τους 8 του Champions League. Αλλά όσο πληγωμένη και αν η Μίλαν, δεν πάει να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι η Μίλαν στην επίθεση, την παλιά του Αλμπερτίνη που έρχεται στον Τασότη. Τασότη θέλει να περάσει, κάνει κέντρα. Διώχνει πολύ ωραία ένα τσάιτ. Και το σουτ. Η παλιά του Καραγιάννη, διώχνει ο Τασότη. Μανολάς. Πανούτσι. Σαβέσκι. Λάχος. Αφήνει στον Ρέφη Ξαμπανάζοβιτς. Παλιά για κανέναν, βαρέσει. Η παλιά είναι για τον Πανούτσι, διώχνει καθαρά η Άννα Τσάι, Μανολά. Κλείστηκε και πατάει την μπάλα πλάγια. Να βλέπουμε τη φάση, τον Αντώνη. Πανούτσι. Πανέξυπνο ο Κασάπης που παίρνει την μπάλα. Η σέντρα έγινε τώρα, Ξαβέσκι έδιωξε. Και ακόμα πιο μακριά ο Κοπιτσής. Μπάλα. Πολύ ωραία αρχηγός της ΑΕΚ, Κασάπης. Κωστής. Ο Στέλιος Μανολάς ελευθερώνει. Παλιά πέρασε Σαραβάκος. Τον ακολουθεί ο Κοπιτσής. Διάδοση για τον Τσάρτα. Κόντρες βγαίνει ο Ρώσος και μαζεύει την μπάλα. Κρίμα, ξεκίνησε καλά αυτή η προσπάθεια. Καταπληκτική από τον Αλμπερτίνη. Τυχώς ο Πανούτσι έκανε ό,τι χειρότερο στην φάση που μπορούσε να κάνει για την Μίλαν. Κλείνει ο Μανολάς τώρα και του παίρνει θαυμάσια την μπάλα. Μια φάση που έδειξε την πλάση του Μανολά εδώ. Μάχνει ο Σαβέσκι μακριά ο Σαραβάκος. Σαμπανάτζοβιτς κατέβασε σύστημα την μπάλα. Και έχουμε πλάγιο. Τον Αντώνη μπροστά του. Κόπιτσι θέλει να βρει τον Σαραβάκο. Είναι ο Κωστακούρτα, Σαμπανάτσοβιτς και Βλάχος. Κυκλοφορούν την μπαλά οι παίκτες της ΑΕΚ. Αυτό είναι καλό. Κασάπης δεν πιάνει τρίπλα του αλλά κερδίζει το πλάγιο. Κωστής και Ντεσαγή κερδίζει το φάουλ. Καλυψημερό τρόπο την μπάλα. Σαμπανάτσοβιτς για τον Τσάρτα. Παλιά του για τον Σαραβάκο. Πρώτος ο Μαλτίνη, ευνοείται ο Κωστής και τώρα ο Σαραβάκος μέσα στην περιοχή και έχουμε το πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ. Πρώτο κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΚ. Με την πολύ ωραία ενέργεια που έκανε ο Κωστής δίνοντας για τον Σαραβάκο, τον πρόλαβε βέβαια εκεί. Και ο Ρώση θα αναγκαστεί να πετάξει την μπάλα κόρνερ. Ο πανύψηλος 1,94 ύψος ήταν ο πίνακας πρώην της Τσεζένα. Την φάση που ξαναβλέπετε είχε κάνει το βήμα προς τα έξω και μετά κατάλαβε το φάλσο της μπάλας. Δεύτερο κόρνερ για την ΑΕΚ που εκτελείται με τον Σαραβάκο τώρα, εδώ τον βλέπετε. Στο 14 περνάει η μπαλά, κόντρες, το σούτ και είναι το γκολ για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Το γκολ για την ΑΕΚ με ένα φοβερό σούτ το οποίο έκανε ο Χρήστος ο Κωστής ή ο Βλάχος. Είναι ο Σαβέσκι, έχουν πάει κάμερα στο Σαβέσκι, είναι ο Τόνιο Σαβέσκι. Λοιπόν, ο Σαβέσκι στο 15 ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ. Όπως και στην Γλασκόβη, αυτό είναι το δεύτερο γκολ που βλέπετε από κάτω, δύο γκολ συνολικά στο Champions League. Ο Σαβέσκι, όπως και κάνει στην Γλασκόβη από άλλη θέση, εδώ το φοβερό σου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ στο 4ο ακριβώς προηγείται μέσα στον Ερέο Ρόκο με 1-0. Το γκολ το πέτυχε ο Τόνιο Σαβέσκι, φάση που ξαναβλέπουμε.
Δεν υπήρχε περίπτωση ο Ρώσης να αποκρούσε αυτό το σουτ, διότι ήταν πολλά σώματα μπροστά του, απέτυχε την μπάλα πριν αναπηδήσει το έδαφος. Ξαναδείτε εδώ, ενώ το παιχνίδι βέβαια συνεχίζεται και υπάρχει ένα φάουλ σε επικίνδυνη θέση για τη Μίλαν. Βλέπετε πού πέρασε την μπάλα, ίσως στο μοναδικό σημείο που μπορούσε να περάσει και να πάει στα δίχτυα. Η μπάλα έσκασε, Χρήστο, μπροστά από τον τερματοφύλακα της Μίλαν, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η Μίλαν που έχει κερδίσει ένα φάουλ περίπου 8 μέτρα έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Πάνω στην μπάλα ο Αλμπερτίνι. Διώχνει ο Ματζίδης. Η μπάλα δεν έχει βγει. Γίνεται η σέντρα. Κεφαλιές, κόντρες. Διώχνουν οι αμυντικοί. Νέο σουτ και η μπάλα περνάει. Κόρνερ, έχει χτυπήσει ο Σαβεύσκι. Είναι δεδομένο τώρα ότι η Μίλαν θα πιέσει. Θα είναι αφύσικο άλλωστε αν δεν πιέσει πλέον η Μίλαν αφού χάνει αυτή τη στιγμή. Τώρα λοιπόν θα πιέσει η Μίλαν, αλλά η ψυχραιμία της ΑΕΚ χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Και έχουμε, βλέπετε, στο 14-15 με τον ιδανικότερο τρόπο και το σουτ του Σαβεύσκι της δίνει μέσα στην Τεργέστη αυτή τη στιγμή το προβάδισμα. Και αν ακούτε φωνές βέβαια είναι από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Τους 2.000 ανθρώπους που ήρθαν εδώ με κάθε μέσο, επαναλαμβάνουμε, ήρθαν άνθρωποι από την Ελλάδα, ήρθαν όμως και φοιτητές και από την Τεργέστη, από το πολύ μεγάλο λιμάνι που έπαιξε μεγάλο ρόλο σαν πόλη. Την ιστορία του ελληνικού έθνους, ας μην ξεχνάμε ότι εδώ έδρασε και συνελήφθη ο Ρήγας Φεραίος. Ο Σαραβάκος δοκιμάζει το σουτ, δεν έχουν βιάσει το Ρώσιο, αλλά τα σουτ χρειάζονται. Ο Σαραβάκος, η μπάλα περνάει, διώχνουν οι αμυντικοί, Σαμπανάτζοβιτς, Τάρτας. Θαυμάσια κλείνει και δίνει για τον Κωστή. Το σου του Κωστή μπαλά περνάει out. Ήταν καλό σου όμως. Ακριβώς το 20 εδώ ο Ρώσης δεν ανησυχεί ότι έχει γίνει φάουλ στο Μανολά. Προσέξτε, γίνεται φάουλ στο Μανολά από τον Σιμώνε και μετά ο Μανολάς βέβαια με το χέρι για να μην αφήσει τον Σιμώνε να φύγει. Έχει πάρει τα πόδια του Μανολά ο Σιμώνε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς Γιάννη. Και τώρα δεν θα μπορέσει Χρήστο ούτε ο Στέλιος να παίξει στο επόμενο παιχνίδι με την Σάλτσμπουργκ. Εκεί μιλάμε για τη Σάλτσμπουργκ. Μανολάς και Σαβέσκι λοιπόν δεν θα παίξουν το μάτι της Φιλαδέλφειας με τους Αυστριακούς. Για να δούμε τι θα δώσουν αυτή τη φάση. Μπερδευτήκανε για λίγο, η μπάλα πήγε να βγει για τον Αλμπερτίνη. Την καλύπτει πολύ ωραία ο Κασάπη. Την γύρισε ο Αλμπερτίνη όμως την μπάλα. Έχει σφίριξει out αυτή τη φορά. Ευτυχώς ο Ζουκ για μία φορά είδε σωστά. Εδώ ο Βαντίνη Σαβέσκι. Ξέφυγε πάρα πολύ ωραία ο σκόρο του παιχνιδιού. Φάουλ έχουμε, ναι. Σαραβάκος με πάσα για τον Κασάπη. Κασάπης κάνει τη σέντρα, κινείται και βάζει το πόδι, δεν την προλαβαίνει όμως την μπάλα ο Κωστής. Μια καλή προσπάθεια για την ΑΕΚ. Στο 24, σέντρα του Κασάπη βλέπετε με φάλσο, εκεί που δεν μπορεί να βγει ο τερματοφύλακας, βλέπει την μπάλα να έρχεται αλλά δεν μπορεί να κάνει έξοδο, διότι το φάλσο της μπάλας του απαγορεύει κάτι παρόμοιο, βλέπετε. Και ο Κωστής δεν προλαβαίνει την μπάλα. Σαβεύσκι, Κωστής, παίζεται. Κωστής είναι δακλεισμένος. Κάνει εκεί, προσπαθεί να ξεφύγει. Κρατάει την μπάλα. Διατηρεί τελικά. Τσάρτας έγινε χέρι. Και ο Ζουκ θα βγάλει την κάρτα για να τη δείξει νομίζω τον Κωστακούρδα ή στον Πανούτσι. Ναι, ο Πανούτσι είναι. Περνάει την μπάλα για τον Κωστή που δεν παρακολούθησε την ευρεία για τον συμπαίκτη του. Ήταν έξυπνη κίνηση που έκανε ο Τσάρτας. Προλάβει ο Κασάπης, όχι. Είπε τον Μασάρο για να κάνει αυτή την προσπάθεια. Το Τασότη θέλει να περάσει. Πάλι ο Μανολάς με πολύ ωραίο τρόπο. Με πολύ ωραίο τρόπο ο Μανολάς. Η μπάλα του δεν είναι καλή, αλλά το κόψιμο που έκανε πριν ήταν. Είναι που είναι υποπίεση γενικά η Μίλαν από το τελευταίο διάστημα. Η παλιά. Ο ξεκίνδυνος ο Μασάρο πλασάρει και παραπερνάει έξω. Η Μίλαν βρίσκεται μια ανάσταση από τη φάση από την ισοφάριση. Την παλιά που κάνει εδώ ο Αλμπερτίνη. Ο Μασάρο μπροστά από τον Βλάχο τοποθετείται καλύτερα. Πλασάρι βάλε ευτυχώς για την ΑΕΚ. Περνάει δίπλα από τα δοκάρια του Ατυπητήδη. Είχε πάρει άσχημη τοποθέτηση ο Βλάχος. Στην φάση αυτή για να αντιμετωπίσει τον Μασάρο που και γρήγορος είναι και τα δίπλα. Τον Μαρκάριο Μανουλά του Σιμώνε. Η σέντρα από τον Μαλτίνη. Η κεφαλιά και πάλι περνάει out. Η κεφαλιά ήταν από τον Πανούτσι. Στο 38 η φάση αυτή. Εδώ ο Σιμώνε για τον Μαλτίνη. Η σέντρα του Μαλτίνη είναι ιδανική και η κεφαλιά είναι out. Τσάρτας τώρα που συγκλίνει θέλει να πάρει πάνω του παίκτες, αλλά δεν υπάρχουν κι άλλοι για να δώσει την μπάλα και δεν την δίνει τελικά πουθενά. Βγάζει πολύ ωραία.